ο επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δήμο Βελουβόχας, ο Νίκος Τσίτρας. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ. Κύριε Τσίτρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και με υγεία και καλή επιτυχία στην προσπάθεια για το Δήμο. Καλησπέρα κύριε Κάπος, εσάς και τους τελεατές. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Ξεκινάμε λοιπόν από τα προβλήματα. Πρώτα από καταστάσεις. Από ό,τι είδαμε το προηγούμενο ρεπορτάζ, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτά που μείνανε από τις αρχές του φθινοπόρου εκεί, από την πλημμύρα του Σεπτέμβρη, αλλά και νωρίτερα με τις βροχές, γιατί είχαμε αρκετές το καλοκαίρι, και βέβαια τώρα με τις πρόσφατες, σε λίγο το καλέτζι θα περνάει μόνο από το Σπαθοβούνι και όχι από τον κάτω δρόμο. Αυτή η διαδικασία της αποκατάστασης των ζημιών, τα χρήματα που, εντάξει, μην τα ξαναπιάσουμε γιατί τα έχουμε κουραστεί να τα λέμε, με διπλάσιες τιμές δούλευε ο κύριος Ανίβας Παπακυριάκος, τους εργολάβους, μάλλον τον ένα εργολάβο και οι υπόλοιποι που δουλεύαν σαν υπεργολάβοι. Ουσία όμως, έγινε κάποια δουλειά στο Δήμο για τις αποκαταστάσεις και, εν πάση περιπτώσει, κάποια στοιχειώδη πρόληψη, γιατί δεν μπορούν να φτιαχτούν όλα σε μια μέρα, για να μην ξανάχουμε, γιατί ο χειμώνας είναι πάλι μπροστά μας. Κύριε Κάπο, εδώ και αρκετό καιρό και πριν λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο το ρώτησα τι αποκαταστάσεις έχει κάνει. Όπως πάντα, παίζει και κοροϊδεύει τους δημότες και όχι μόνο εμένα. Όλους τους δημότες. Να φανταστείτε ότι την ημέρα που ρίξαμε το σταυρό στο λιμάνι, δύο μέρες πριν καθάρισε 200 μέτρα δεξιά και αριστερά από το λιμάνι του Βραχατίου, πάλι για να κοροϊδέψει τους πολίτες. Άμα πάτε λίγο πιο πέρα, θα δείτε ακόμα τα καλάμια, τα μπουκάλια. Τον βγάλανε όλη και τη σαβούρα, ό,τι τον βγάλανε και πολίτες στο βίντεο και παραξηγηθήκανε, λέει, στον προαστιακό Λίμνες και φταίμε εμείς, γιατί μετά 15 χρόνια από την παράδοση του σταθμού του Ζευγολατιού, φταίω εγώ και οι συγγενείς μου που δημιουργήσαμε ένα σταθμό στο Ζευγολατιό για να ανέβει και η περιοχή αλλά και το χωριό. Και έπρεπε να περνάει δηλαδή το τρένο και να πηγαίνετε Ζευγολατιώτες, να πηγαίνετε στο Κιάτο να μπαίνετε. Στο Κιάτο και στην Κόρινθο. Και αυτό ότι φέραμε την ανάπτυξη στον τόπο και βάσει του σταθμού του Ζευγολατιού έγινε και η έξοδος. Έτσι ακριβώς. Το πιο σημαντικό. Είναι κακό. Ίσως δεν έπρεπε να το κάνουμε και εμείς το φέραμε, που λέει με τους συγγενείς μου, το φέραμε χωρίς να είμαστε τίποτα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Εμείς είμαστε απλοί πολίτες και κάναμε κάτι για να ανεβάσουμε την περιοχή και να έρθει η ανάπτυξη. Πάμε στο επόμενο θέμα που γίνεται και λίγο σε πανελλήνιο επίπεδο γνωστή δήμαρχε. Χθες έπαιξε στο Star ένα βίντεο, ένα ρεπορτάζ με τον άτυχο εκεί τον πατριώτη σας με το ποδήλατο που το επιτέθηκαν 10 σκυλιά, τον έριξαν κάτω από το ποδήλατο, τραυματίστηκε ο άνθρωπος πολύ σοβαρά. Έχουμε άμεσα, το βλέπουμε λίγο, να του βάλετε και λίγο σαγρέ του ανθρώπου, δηλαδή ένας κάπως ηλικιωμένος, σε προχωρημένη ηλικία, δηλαδή πάνω από ό,τι βλέπω από τα 55-60, ο άνθρωπος έπεσε με το ποδήλατο και πάλι καλά που δεν πήγανε και να συνεχίσουν πάνω του τα σκυλιά, μια αγέλεια σκύλων πάνω από 10. Αυτό το πρόβλημα, κύριε Τσίτουρα, έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες. Το είδαμε στην Τρίπολη πολύ έντονα. Εδώ στην Κόρινθο το είχαμε, αλλά λύθηκε. Εκεί σε εσάς έχει κάνει κάτι η Δημοτική Αρχή, γιατί είστε και μικρές κοινότητες, δηλαδή σχέση με την Κόρινθο. Αν αυτή τη στιγμή στο Βραχάτι ή στο Ζευγολατιό υπάρχουν τέτοια φαινόμενα με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν είτε με το ποδήλατο είτε με τα πόδια, μικρά παιδιά, την επόμενη, κανένας δεν ξέρει αν αυτό το περιστατικό δεν γίνει σε μικρά παιδιά. Κύριε Κάπο, δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Έχουν γίνει πολλά και ειδικά στην παραλία του Βραχατίου είναι πάρα πολλά σκυλιά δέσποτα. Το μόνο που έχει ανακοινώσει η Δημοτική Αρχή είναι ότι προσπαθεί να τα στηρώσει και τίποτα άλλο. Δεν είναι μόνο στο Βραχατίο, στο Ζευγολατιό και στα ημιωρινά στα χτήματα έχουν γίνει αγέλες από σκυλιά και ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του ή πηγαίνει στη δουλειά κρατώντας όπλο ή οτιδήποτε άλλο, γιατί φοβάται ανά πάσα στιγμή ότι θα του επιτεθούν. Τι σημαντική το ακεραιότητα. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, αλλά η Δημοτική Αρχή που έχουμε σε κανένα πρόβλημα δεν έχει φέρει λύση. Αυτή η προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει κύριε Τσίτουρα, δεν πρέπει
να. Αν, εντάξει, δεν ασχολείται ο κύριος Παπακυριάκος, γιατί όπως λέτε ασχολείται με τα εκλογικά του και βέβαια θα βαθμολογηθεί σίγουρα το Μάιο για αυτά. Αλλά δεν πρέπει κάτι να γίνει όμως. Δεν πρέπει αυτό το πρόβλημα με τα αδέσποτα να μαζευτεί ειδικά στις μεγάλες δημοτικές κοινότητες, γιατί δεν λέμε τώρα μόνο για τον ατυχή συμπολίτη σας, αλλά μιλάμε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα με μικρά παιδιά που σχολάνε από το σχολείο και ενδεχομένως πηγαίνοντας προς το σπίτι του πέφτουν πάνω σε αυτές τις αγγέλες των αδέσποτων, με ό,τι αυτό μπορεί να κινδυνεύσουν και σωματικά αλλά και να έχουμε και δυσάρεστα γεγονότα. Πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε, υπάρχουν προγράμματα, να βγάλουμε κάποιο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, η Κόνηθο στόλισε πολύ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν θέμα, γιατί εντάξει, περιμένετε να το φέρει ο κύριος Παπακυριάκος, αλλά εσείς σαν αντιπολίτευση θα πρέπει να το φέρετε άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Κόνηθο στόλισε το θέμα. Και δεν στόλισε το θέμα, καταλαβαίνετε, με τον γνωστό τρόπο. Απλά έβγαλε μία ανάθεση. Σας λέω γιατί το είδαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έβγαλε μία ανάθεση σε έναν υπεργολάβο. Και δεν μιλάμε τώρα, εδώ τόσες και τόσες αναθέσεις κάνει ο κύριος Παπακυριάκος. Δεν μπορεί δηλαδή να βγάλει μια ανάθεση 5-10 χιλιάδες σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να μαζέψει τα σκυλιά, να τα στηρώσει και μετέπειτα, όχι αυτό που λέμε φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οι πλατείες του Βραχατίου και του Ζουβολάτιου. Για να λύσει ένα πρόβλημα πρέπει να ασχολείσαι, κύριε Κάπο. Εγώ έχω πει ότι στο Δήμο το δικό μας ασχολούνται μόνο με θεάματα. Και άλλα. Πανηγύρια, καρναβάλια κτλ. Έχουμε πει πολλές φορές το θέμα των σκουπιδιών, δεν έχουμε ασχοληθεί. Το έχω μετά και σε οποιοδήποτε θέμα και προχτές που το αναφέραμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια επιτροπή για τις ζημιές, για αποκατάσταση και να είμαστε όλοι οι αρχηγοί, είπε ότι εγώ διοικώ και εγώ θα λύσω τα προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, οι εκλογές έρχονται και θα το κρίνει ο κόσμος. Το πρόβλημα, κύριε Τσέντρα. Πιο μεγάλο πρόβλημα έχει λύσει, κύριε Κάπο. Δεν έχει λύσει κανένα πρόβλημα, έχει φέρει και κανένα πρόγραμμα. Το βασικό θέμα δεν είναι να λέει με αυτό το ύφος, ξέρετε, το ψιλοειρωνικό που βλέπουμε στα δημοτικά συμβούλια, ότι εγώ είμαι δήμαρχος και εγώ έχω την ευθύνη, διότι το πρόβλημα, αν που δεν ευχόμαστε, προκύψει με ένα μικρό παιδί που πηγαίνει στο σπίτι του μετά από το σχολείο, δεν είναι κατασταλτικό, δεν γίνεται εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να έχουμε ένα τυχές γεγονός που μετέπειτα δεν επαρκεί η ευθύνη του κάθε Ανίβα Παπακυριάκου. Πάμε λοιπόν στα απορρίμματα. Καίνε 7 μήνες, 6 μήνες από την τελευταία φωτιά. Εκεί δεν μπορεί να πάει ή να παρακαλέσει άντε τον εργολάβο, τον κύριο Μανάβη, να στείλει 10 φορτηγά όπως έκανε ο Δήμος Κορινθίων και έκλεισε τη φωτιά που είχε γίνει τότε. Δηλαδή οι άνθρωποι διαμαρτύρονται, τους είδαμε πρόσφατα, τους βγάλαμε ρεπορτάζ, αναπνέουν τοξίνες ή τοξίνες πάνε προς τα πάνω, βρέχει, πέφτουν στα χορτάρια, πέφτουν στα μπέλια, πέφτουν στις σταφίδες. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Ανίβας ο Παπακυριάκος ότι πρέπει, γιατί αυτοί τα ρίχνουν εκεί, στην εντός παρενθέσεως αποκαταστημένο χαδά, γιατί φτιάχνουν κι άλλον πιο κάτω. Τον είχαμε και αυτό, να μην έχουν τα πλάνα τα παιδιά να τα δείξουν. Λοιπόν, ο Ανίβας ο Παπακυριάκος δεν μπορεί να ρίξει 100 φορτηγά χώμα για να μπορέσει να κλείσει αυτή η χωματερή που καίει από κάτω. Κύριε Κάπο, το έχω αναφέρει πολλές φορές. Εδώ και λίγο καιρό, 2-3 μήνες, δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, δεν ασχολείται με τα προβλήματα του Δήμου, αλλά ασχολείται μόνο με τις εκλογές. Έχει κάνει το Δημαρχείο προεκλογικό γραφείο και ασχολούνται όλοι με τις εκδηλώσεις, ποιο θα παρουσιάσουν για υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, και όλο το γραφείο δουλεύει προεκλογικά. Τα προβλήματα του Δήμου έχουν έρθει σε δεύτερη μοίρα και πιστεύω ότι ό,τι λυθεί θα λυθεί μετά τις εκλογές και φυσικά όχι με τον Παπακυριάκο Δήμαρχο. Μάλιστα. Πρόσφατα θα δούμε ένα ρεπορτάζ από, για να κλείσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία επισημαίνουμε, που είναι τα πιο σημαντικά, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία θα τα δούμε. Βλέπουμε τώρα εδώ πέρα το δεύτερο χαδά που φτιάχνουν από κάτω εκεί και μάλιστα έχουν βάλει και μια αλυσίδα μπροστά. Ο άνθρωπος μας έχει βιντεοσκοπήσει και τα αυτοκίνητα του Δήμου που μπαίνουν μέσα και βγαίνουν. Βλέπουμε εδώ, βλέπετε, μπαλαρισμένα απορρίμματα, κάποιες δικαιολογίες για τον έχουμε καλέσει επανειλημμένα τον κύριο Δήμαρχο, αλλά δεν μας κάνει την τιμή, καταλαβαίνετε γιατί. Λοιπόν,
Σημασία έχει ότι φτιάχνουν και άλλο χαδά από κάτω. Όμως, τελευταία έχουμε και ένα πρόβλημα που το είχαμε παίξει με τις κερκίδες του γηπέδου, που ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο. Θα δούμε τώρα τους πατριώτες σας τι λένε. Δεν πάει στο γήπεδο διότι δεν έχουν κερκίδες. Τις κλέψανε τις κερκίδες, τις βγάλανε τις κερκίδες. Τι ακριβώς έχει γίνει, το ξέρετε πολύ καλά το θέμα. Σημασία έχει ότι έχετε ένα γήπεδο που παίζουν, αν δεν κάνω λάθος, εντός έδρας τρεις ή τέσσερις ομάδες τοπικού πρωταθλήματος. Και ο Ανίβας ο Παπακυριάκος, αρχικά είχαμε την πληροφόρηση ότι δεν πλήρωσε το ενίκιο για αυτές τις κερκίδες. Μετέπειτα μας είπε ότι τις έβγαλε για να πάρει το οικόπεδο γιατί δεν μπορούσε να το πάρει με τις κερκίδες. Μέχρι που πήγανε κάποιοι, δεν ξέρουμε ποιοι, και πήραν τις κερκίδες. Τώρα τις πήρε ο εργολάβος, ο οποίος τις είχε νοικιάσει. Τις πήρανε κάποιοι γνωστοί για τα παλιοσίδερα που μαζεύουν. Θα μου επιτρέψετε, 3 λεπτά είναι το ρεπορτάζ, να το δούμε και να το σχολιάσουμε μαζί. Δεν νομίζω ότι έχουν κλαπεί. Απλά δεν είναι στο χώρο που ήταν. Εμένα ο γιος μου παίζει μπάλα στο γήπεδο και εμείς δεν είμαστε τώρα παιδιά που μπορούμε να κάτσουμε και όρθια. Είμαστε κοντά 61 ετών, ας πούμε, και δεν πάμε στο γήπεδο για αυτή τη δουλειά. Και υπάρχει μια, αν το πω ανοχή, μια ένοχος ανοχή. Περιμένουμε δηλαδή, ας πούμε, από το Δήμο να μεσολαβήσει, να μεριμνήσει. Η δουλειά του αυτή είναι. Δεν είναι να πιάνουν τα γραφεία. Εκεί πέρα γίνονται αθλοπαιδιές. Πρέπει να πας να δεις το γιο σου, να δεις τους φίλους σου και αναγκάζεσαι να πας στο καφενείο, γιατί υπάρχει μια, σας είπα, μια απραξία γενικώς. Την 9ετία την οποία ο κύριος Δήμαρχος, ας πούμε, είναι στα πράγματα, ας πούμε, και έχει την απόλυτη ευθύνη, δηλαδή, ας πούμε. Καμία βελτίωση, δηλαδή, ας πούμε. Ακούστηκε, λέει, ότι κάποιο μπέρδεμα είναι, λέει, με κάποια αγορά του τόπου, του σημείου που δεν έχει εξαγοραστεί ακόμα. Αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει και το δημότη. Εγώ ακούω όμως του γιού μου το παράπονο και την έκφραση στο πρόσωπό του, που μου λέει, μπαμπά μου, λέει, δεν ήθελες να με δεις και εσύ στο γήπεδο μια μέρα. Και προσπαθώ να βρω όσες δικαιολογίες μπορώ να δικαιολογηθώ. Παιδί μου έκανε κρύο, παιδί μου έβραχε ή παιδί μου έκανε, με συγχωρείς παιδί μου. Φίλοι μου εδώ, πελάτες μου, οι οποίοι μπαίνουν, ας πούμε, θέλουν να είμαστε παρέα εκεί, μια στιγμή να χαλάσουμε κι εμείς μια στιγμή, ένα χρόνο χαμογή. Άλλωστε τι είναι, Σάββατο απόγευμα, δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε. Πού να πάει να κάτσεις όρθιος. Είναι ντροπή δηλαδή, ας πούμε. Και όχι μόνο αυτό, γιατί εγώ αν ήξερα ότι θα έχω την εξέτρα χαμογή και θα ράξω λίγο, θα πήγαινα και μια νωρίτερα, να κάνω και 5 γύρους στο γήπεδο για την υγεία μου και για τον εαυτό μου και θα πιάσω σε μια σημείο μια άκρη χαμογή να δω και τον αγώνα σου. Και μου στο στερούν και προσωπικά και εμένα αυτή δηλαδή την προϋπόθεση, ας πούμε. Και δεν έρχεται και κόσμος από άλλα. Σίγουρα, τι απάνω κάτσει όρθιος ο άνθρωπος. Ή πόσοι να χωρέσουν γύρω περίπλημα έξω στα μέσα αυτοκίνητα. Και καπνίζουν μέσα στα αυτοκίνητα και ενοχλούνται οι φίλοι τους και αυτά. Μιλάμε για τριτοκοσμικά πράγματα δηλαδή, ας πούμε. Τη στιγμή που η πατρίδα μας έχει δώσει τα φώτα, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Είναι ντροπή δηλαδή, ας πούμε. Εσείς τι ζητάτε από τη Δημοτική Αρχή πάνω σε αυτό το θέμα? Εγώ απλά είπα ότι απολογούμε στο γιο μου που είναι ποδοσφαιριστής στο χωριό του και δεν πάει εδώ παίζει μπάλα ο γιος μου, δηλαδή, και τύχει κάτι στο παιδί μου, δηλαδή να μην την ώρα που παίζει μπάλα να δώσω μια βοήθεια που μπορώ να το βοηθήσω σαν γνώση και σαν αυτό, γιατί είμαι και δεν είμαι και ένας απλός, είμαι και υιοπόνος, έχω δηλαδή, έχω κάτι καταρτήσεις, παιδί μου, να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο. Αλλά πού να πάω? Δεν γίνεται. Τα ακούσατε, κύριε Τσίτουρα, το γήπεδο χωρίς κερκίδες δεν μπορεί να πάει ο κόσμος. Σημαντικό ο πατριώτης σας εδώ που είναι και επιστήμονας, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ δεν μπορεί να πείσει ο Ανίβας ο Παπακυριάκος ότι έβγαλε τις κερκίδες και μετά εξαφανίστηκαν οι κερκίδες γιατί έπρεπε να πάρει το οικόπεδο δίπλα για να φτιάξει τις κερκίδες. Τελικά υπάρχει κάποια εξήγηση για τις συγκεκριμένες κερκίδες? Εσείς σαν αντιπολίτευση στο Δήμο, αυτή τη διαδικασία, το ότι το γήπεδο που εξυπηρετούνται τρεις ή τέσσερις ομάδες δεν έχει κερκίδες εδώ και 2 μήνες. Θυμάμαι και
Αν βρείτε και τη φωτογραφία, παιδιά, πάνω αυτή που είχαν βγάλει και είχαν αναρτήσει για τον κύριο Παπακυριάκο, τον ευχαριστούν γιατί εξαφανίστηκαν οι κερκίδες από το γήπεδο. Αν τη βρείτε πουθενά από τα προηγούμενα ρεπορτάζ, πώς ακριβώς έχει αυτό το θέμα, κύριε Τσέτουρα? Τον κύριο Παπακυριάκο, αντί να τον πειράξει ότι οι κερκίδες χάθηκαν, τον πείραξε η ορθογραφία που είχαν γράψει κάποιοι δημότες στην ταμπέλα. Κάτι έπρεπε να τον πειράξει. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ έχω πει σε πολλά ρεπορτάζ ότι αυτή η δημοτική αρχή, κύριε Κάπο, είναι επικίνδυνη. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι ευθύνες έχουν. Δεν θα μιλήσω για τους δρόμους που είναι επικίνδυνοι για τα αυτοκίνητα, όπως δείξατε στο Καλέτσι και σε όλη την, στο ορεινό χώρο του Δήμου. Δεν θα μιλήσω για τα σκουπίδια που καίγονται και προκαλούν διοξίνες, καρκινογόνα, αέρια, και αυτά θα τα πληρώσουν οι δημότες. Δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν κάποια ευθύνη και δεν έχουν καταλάβει τον κίνδυνο. Έχουμε δύο παιδικές χαρές, η μία του Ζαγκολατιού 5 μήνες λειτουργεί χωρίς άδεια. Εάν τραυματιστεί, ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε κανένα παιδί, αλλιώς θα πηγαίναν όλοι φυλακή. Δεν έχουν αίσθηση του κινδύνου. Και λέει, εμείς όταν δεν λειτουργεί χωρίς άδεια, δεν έχει ελεγχθεί αν τα έργα που έκανε, φαντάζομαι, ο εργολάβος εκεί είναι μέσα στις προδιαγραφές που πρέπει να είναι για να λειτουργήσει. Αυτό τώρα το βραχάτι εδώ και αρκετό καιρό λειτουργεί. Το Ζευγολατιό δεν ξέρω αν έχει πάρει ακόμα την άδεια, αλλά από τη μεγάλη εβδομάδα το Ζευγολατιό ήταν ανοιχτό και τα παιδιά παίζανε μέσα. Εάν γινόταν κάποιο τραυματισμό, νομίζω ότι θα πηγαίναν όλοι αυτόφορο. Όπως σας είπα, είναι επικίνδυνοι και πρέπει άμεσα να φύγουν. Τι να πούμε τώρα για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Ένα θέμα που σήκωσα πάλι τώρα αυτές τις μέρες είναι όχι ότι είμαστε ο τελευταίος Δήμος σε όλη την Ελλάδα σχεδόν και υπερηφανεύεται με κάτι φωτογραφίες, με κάτι σαντινιέρες και κάτι κήπους ότι έχει φτιάξει όλο το Δήμο, αλλά εγώ θα πω το βασικό για την παιδεία. Είναι από τους λιγοστούς δήμους, μην πω ο μόνος δήμος που δεν έχουμε κοινωνικά φροντιστήρια. Και δεν βλέπει τους διπλανούς δήμους που έχουν δημιουργήσει για τα παιδιά που έχουν, δεν έχουν, που έχουν, δεν έχουν χρήματα, να είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση οι γονείς τους, αλλά όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μάθηση. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίζουμε. Και με διασυνδέσεις που έχω με τους καθηγητές, όλοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, ακόμα και οι φροντιστές. Αυτά θα βοηθούσαν, κύριε Τσέτουρα. Αυτά τα προγράμματα. Δεν ασχολούνται. Αυτά τα προγράμματα απασχολούνται και πληρώνονται οι εκπαιδευτικοί. Μαθαίνουν τα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχουν να πληρώσουν. Αυτό είναι αυτονόητο. Αν τα φιντάνια, δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, τα νέα παιδιά, δεν μπορούν να μπαίνουν στον ίδιο στίβο με τα ίδια δεδομένα. Από εκεί και πέρα, γιατί ασχολείται ο κύριος αυτός από τη θέση του Δημάρχου? Προβλήματα σε όλα τα σχολεία. Δεν έχουν βαφτεί, δεν έχουν γίνει έργα στα σχολεία και τα παιδιά έχουν προβλήματα και οι καθηγητές, άμα τους ρωτήσετε, και οι διευθυντές τα ίδια. Σε τι έχουν πάει καλά στην καθημερινότητα τα σκουπίδια? Εάν σας δείξω φωτογραφίες και σήμερα και κάθε μέρα, τα σκυλιά τα βγάζουν στους δρόμους, στις σακούλες. Και κινδυνεύουμε με μόλυνση. Το άλλο θέμα, το τεράστιο που σας έχω πει και δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε από την επόμενη μέρα, είναι ότι από τη Συμφαλία νερό πόσιμο έχει πάρει όλος ο Δήμος Κορινθίων και τώρα συνδέεται όλος ο Δήμος Οικειωνίων. Δηλαδή μόνο εμείς μένουμε, λες και είμαστε τα παιδιά κατώτερου Θεού. Δεν έχουμε κάνει καμία ενέργεια, δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα. Ούτε για αποχέτευση, ούτε για ίδρυυση, ούτε για να αλλάξουμε του σωλήνες του αμίαντου. Που... Ακόμα έχετε αμίαντο σωλήνες. Αμίαντο σωλήνες, και μας έλεγε, γι' αυτό σας λέω όλο ψέματα. Μας έλεγε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια προγράμματα, δεν υπάρχουν, και το διαψεύδει. Ο Δήμαρχος Οικειωνιών πήρε 14 εκατομμύρια τώρα πριν 2-3 μήνες για να αλλάξει όλες τις σωλήνες. Και σε ένα πρόγραμμα, βέβαια. Και για την αποχέτευση. Είπε ότι είμαστε μικρός Δήμος και δεν μπορούμε να πάρουμε. Πήρε ο Δήμος Νεμέας 8 εκατομμύρια, που είναι μικρότερος Δήμος από εμάς. Και θα κάνει, δηλαδή, βιολογικό. Κοροϊδεύει τους πολίτες ότι δεν μπορούμε να πάρουμε το ένα, δεν μπορούμε να πάρουμε το άλλο, και να μας πει τέλος πάντων ποιο πρόγραμμα έχει πάρει. Ανέφερε ότι δεν έχω χάσει ούτε ένα ευρώ από τα προγράμματα. Αφού δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς να το χάσει? Αυτό. Και ποιες μελέτες έχει έτοιμε? Τον προκάλεσα εγώ να μας δείξει ποιες μελέτες
έχει έτοιμες, γιατί ο καινούργιος δήμανος που αναλάβει να προχωρήσει το έργο. Ένα έργο για να οριμάσει θέλει ένα 1,5 χρόνο. Κύριε Τσέντουρα, θα ξέρετε ότι τουλάχιστον από τα προγράμματα ΕΣΠΑ θα βγει τώρα ένα μεγάλο πρόγραμμα χρηματοδότησης που θα έχει σαν κύριο θέμα, δηλαδή χρήματα τα οποία θα μπορείτε για αναπλάσεις στο Δήμο σας. Αλλά εάν δεν έχετε σαν Δήμος όριμες μελέτες, έτοιμες, είναι αδύνατο να προλάβετε να ενταχθείτε. Γιατί θα ανοίξει το πρόγραμμα σε λίγες μέρες και από εκεί και πέρα όποιος έχει όριμη μελέτη δήμαρχος θα μπει στη διαδικασία. Όποιος ασχολείται με άρθρους και δεάματα σίγουρα δεν θα μπορέσει. Πώς να έρθει η ανάπτυξη στο Δήμο μας, αφού έχει ερημώσει το Βραχάτι, δεν έχει αποχέτευση το Βραχάτι. Πώς να έρθουν οι παραθεριστές, πώς να κάτσουν χωρίς νερό. Και το βασικό που δεν έχουν καταλάβει και το έχω πει πάλι, ειδικά οι κάτοικοι του Βραχατίου, έχει ρηχθεί ο νέος οικισμός του Βραχατίου παράνομος. Το μισό Βραχάτι δεν χτίζει. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Όταν έρθει η ανάπτυξη και δουν ότι δεν μπορούν να πουλήσουν οικόπεδα και μπορούν να χτίσουν, γιατί τώρα είμαστε στο καθεστώς ότι πρέπει να είναι 4 στρέμματα, λες και είναι αγροτική γη το μισό Βραχάτι. Σωστά. Και με το πρόσχημα ότι πάει να κάνει καινούριο. Πολεοδομικό. Όχι καινούριο πολεοδομικό, καινούριο οικισμό. Μάλιστα. Αυτό θέλει 4-5 χρόνια. Και όπως είπατε για το πολεοδομικό της Βόχας, εδώ και 12-13 χρόνια έχει ξεκινήσει η μελέτη για το πολεοδομικό της Βόχας, γιατί του Βέλου υπάρχει, έχει κάνει κάποιο ο κύριος Λαμπρόπουλος επί εποχής, Χριστοδούλου, και δεν έχει τελειώσει ακόμα και από τότε δεν το έχουν ακουμπήσει ακόμα. Πώς περιμένουμε να έρθει η ανάπτυξη σε ένα Δήμο όταν δεν έχουμε τα βασικά εργαλεία για να προχωρήσουμε το Δήμο? Πάμε και σε δύο, για να μαζέψουμε την κουβέντα, σε δύο ακόμα ερωτήσεις που αφορούν καθαρά το συνδυασμό σας. Θέλω επιγραμματικά σε πρώτη φάση ποια θεωρείτε εσείς τα άμεσα προβλήματα που θα πρέπει να δώσετε λύση σαν Δημοτική Αρχή. Βέβαια ο Κλισθένης σίγουρα φέρνει συνθέσεις στα Δημοτικά Συμβούλια. Δεν ξέρω κατά πόσον θα το πετύχετε στο Δήμο, διότι βλέπουμε αυτή την έπαρση τουλάχιστον του μέχρι τώρα του απερχόμενου Δημάρχου του κυρίου Παπακυριάκου, αλλά το βασικό είναι υπάρχει μια προτεραιότητα, ένα σχεδιασμό στην παράταξή σας για 5-6 άμεσα έργα που πρέπει να γίνουν άμεσης προτεραιότητας. Εγώ σας τα ανέφερα και το έχω αναφέρει πάντοτε ότι για μας κύριος στόχος είναι η καθημερινότητα, πρώτα ο πολίτης, πρώτα ο άνθρωπος. Δηλαδή η καθημερινότητα τι εννοούμε? Να έχει νερό καλό να πιει, να μαζεύουμε τα σκουπίδια, να γίνεται συγκομιδή των σκουπιδιών γρήγορα, να μην υπάρχουν μολύνσεις. Να μπορεί και ο κόσμος να πάει στα κτήματά του, να μπορεί. Ειδικά επειδή είναι αγροτικός ο Δήμος, 80-90%, θα δώσουμε προτεραιότητα στους αγροτικούς δρόμους. Είναι βασικό αυτό, να μπορεί ο αγρότης να πηγαίνει γρήγορα και χωρίς κίνδυνο στα κτήματά του. Και βασικό που δεσμευόμαστε είναι ότι θα αλλάξουν αμέσως τις σωλήνες όσο πιο γρήγορα μπορούμε από τον αμίαντο. Θα πρέπει να φτιάξετε τη μελέτη για το φράγμα το σοπού. Το γιατί φράγμα βλέπω, προχωράει. Βλέπω να προχωράει το φράγμα. Αλλά πρέπει να προχωρήσουν και τα υδραγωγεία. Ακριβώς. Και το βασικότερο για την υγεία του τόπου και για την ανάπτυξη είναι να φτιαχτεί το αποχετευτικό. Εδώ υπάρχει μια δημοτική συνεργασία με το Δήμο Κορινθίου να την προχωρήσουμε. Στο Φιλόδημο. Αλλά τώρα έχουν βγει και νέες μελέτες που δεν πιστεύω να έχουν ασχοληθεί και να το ξέρουν. Έχουν βγει νέα μηχανήματα βιολογικού καθαρισμού για μικρά χωριά οικονομικά. Πρέπει να ψάχνουν και να βρίσκουν. Εγώ έχω κάνει την έρευνά μου και ειδικά για τα μικρά χωριά θα δημιουργήσουμε αυτόνομες μονάδες αποχέτευσης. Και θα εκμεταλλευτούμε αυτό που έκανε ο κύριος Πνευματικός, ο Δήμαρχος, θα εκμεταλλευτούμε και το νερό που βγαίνει από το βιολογικό και θα μπορούμε στον δρόμο να μπορούν να ποτίζουν. Γιατί έτσι θα έρθει η ανάπτυξη, μειώνοντας το κόστος καλλιέργειας των αγροτών μας που υποφέρουν ειδικά τη φετινή χρονιά και υποφέρουν και από τις τιμές και από το κόστος, γιατί το νερό λόγω της λειψιδρίας είχε φτάσει σε δυσδεόρατα ύψη. Δεν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλλιεργήσουν. Να δούμε, φέτος έχουμε αρκετά νερά, κύριε Τσέντουρα, μας βγάλουν και τα καινούργια πηγάδια, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, γιατί θα έρθει πάλι η χρονιά της ανοβρίας και η κυκλική οικονομία, όπως λένε, αν μπορείτε και εσείς, γιατί νομίζω ότι μπορεί να πάρετε, γιατί το δίκτυο θα φτάσει μέχρι τα κριτικά και θα συνδεθεί
ελπίζουμε φέτος το καλοκαίρι με τους πρώτους, με τα πρώτα αγροτεμάχια, τα οποία είναι κοντά στο Περιγιάλι και στο Λέχιο και ενδεχομένως να φτάσει και μέχρι εσάς. Μια δένδευση ακόμα είναι ότι έχουμε το Δημαρχείο και κάθεται. Δεσμευόμαστε ότι θα το ξεκινήσουμε και όχι σαν τον Δήμαρχο που βγάζει κάτι φωτογραφίες, λες και είναι έτοιμο το Δημαρχείο και περιμένει να καταθέσει μελέτες για 3 εκατομμύρια και όλο φωτογραφίες, ζαντινιέρες και, και Δημαρχεία έτοιμα. Εμείς δεσμευόμαστε ότι όταν αναλάβουμε το Δήμο, από τις πρώτες ενέργειες που θα κάνουμε είναι να έχουμε το Δημαρχείο μας για να μπορούμε να δουλέψουμε και να είναι όλα τα γραφεία μαζεμένα. Έχετε και το θέμα της εγκληματικότητας. Είχαμε πρόσφατα. Βασικά, ναι. Τα security τα έχει ξεχάσει ο κύριος Παπακυριάκος εκεί πέρα, ότι δίνει όπως το Άργος ή Κόρινθος. Εσείς τελικά πήρατε καμιά απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να βάλετε έστω στα δημοτικά διαμερίσματα τα οποία έχουν παλιά δημαρχία? Αυτό που δεσμευόμαστε και το έχω αναφέρει πολλές φορές είναι ότι θα προσέξουμε ειδικά την αστυνόμευση. Εδώ και 4 χρόνια του λέμε ότι μπορεί να κάνουμε δημοτική αστυνομία. Λέει και εκεί ότι δεν μπορεί, όπως δεν μπορούσε για την αποχέτευση, όπως δεν μπορούσε για τον αμίαντο. Δημοτική αστυνομία έχει κάνει και η Κόρινθος. Και επειδή η δημοτική αστυνομία δεν θα μπορεί να δουλεύει τη νύχτα, να κάνουμε και μια ιδιωτική φύλαξη. Για να φανταστείτε ότι έχει γίνει στο Άργος. Είχαμε και εμείς ιδιωτική ασφάλεια και φύλαξη. Ο κόσμος επιβαρυνόταν αρκετά λεφτά και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα να σταματήσει. Και του έχω πει 100 φορές ότι αφού φυλάει και τα δημαρχία, αφού φυλάει και δημοτικά καταστήματα, να συνεισφέρει και ο Δήμος. Ούτε αυτό το έκανε. Εμείς και εκεί θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες ομάδες ιδιωτικές, κάποια δημοτική αστυνομία, ώστε να μειωθεί. Δεν πιστεύω ότι... Προληπτικά. Να μειωθεί. Δεν, για να εξαλειφθεί δεν υπάρχει, γιατί αλλά η πρόληψη είναι καλύτερη από την καταστολή. Τις τελευταίες νύχτες και τελευταίες μέρες κάθε βράδυ ανοίγουν 1, 2, 3 σπίτια. Είχαμε και την την Γριούλα που την φάγανε εκεί. Στην Πουλίτσα. Στην Πουλίτσα ακριβώς. Και πολλά άλλα γεγονότα. Λοιπόν, κύριε Τσίτουρα, τελευταία ερώτηση. Πείτε μας τα βήματα με το συνδυασμό σας τις επόμενες μέρες, επόμενες εβδομάδες. Θα ανακοινώσετε μέχρι τέλος του μήνα τους πρώτους, θα επισημοποιήσετε, γιατί έχετε ήδη μια μεγάλη ομάδα από υποψηφίους παλιούς και νέους. Αλλά λίγο δώστε μας το χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων που θα γίνουν τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες. Οι περισσότεροι που θα είναι υποψήφιοι στο συνδυασμό μου είναι ήδη γνωστοί, γιατί όπου πηγαίνουμε στα χωριά πηγαίνουμε πολύ μαζί. Όλοι γνωρίζουν τους περισσότερους, αλλά όπως είπατε μέχρι τέλος του μηνός θα ανακοινώσουμε τους περισσότερους και θα είναι πολλοί αυτοί. Και αξιόλογοι και από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Από επιστήμονες, από αγρότες και γενικά θα υπάρξει ένας καλός συνδυασμός και περισσότερο κοιτάμε όχι αυτούς που μας φέρουν τους πολλούς σταυρούς, αλλά πώς θα λειτουργήσουμε την άλλη μέρα. Να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με άξιους ανθρώπους για να πάει ο Δήμος μπροστά και να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις που είναι αυτή τη στιγμή. Και μία ακόμα ερώτηση. Στα δημοτικά διαμερίσματα που πάτε μαζί με τους συνεργάτες σας, κύριε Τσίτουρα, ο κόσμος σας λέει ποια είναι τα παράπονά του, ποια είναι τα προβλήματά του, γιατί σίγουρα διαφέρουν. Είναι άλλα τα θέματα που είναι στο Βραχάτι, υπάρχουν τα γενικά που αναλύσαμε εδώ, αλλά υπάρχουν σίγουρα και εξειδικευμένα τοπικά θέματα, τα οποία στην ουσία, αν οι άνθρωποι έχουν βρει μια ανταπόκριση ή σας λένε ότι εδώ μας θυμούνται μόνο στις εκλογές, ως συνήθως. Ο κόσμος, να μην πω 100%, είναι δυσαρεστημένος. Δεν έχει ασχοληθεί με κανένα πρόβλημα σε οποιοδήποτε χωριό. Το βασικό πρόβλημα όλων των χωριών, κύριε Κάπο, γιατί είναι αγροτικός ο Δήμος, είναι το νερό. Όχι μόνο της ίδρευσης, αλλά και της άδρευσης. Υπάρχουν πολλές γεωτρήσεις δημοτικές. Και από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, από τις 250 που υπάρχουν, 120 δεν δουλεύουν, δεν τις έχουν συντηρήσει. Εμείς θα προσπαθήσουμε με όλες μας δυνάμεις να δώσουμε νερό στην άδρευση και βέβαια προηγείται η ίδρευση
Και όπως σας είπα, εάν έρθει το νερό της Ευαλίας, θα περισσεύει όλη αυτή η ποσότητα του νερού που πάει για ύδρευση και θα πάει στην άδρευση. Αλλά γενικά τα περισσότερα χωριά έχουν βασικά προβλήματα για να μπορούν να μειώσουν το κόστος καλλιέργειας, τους δρόμους, τους αγροτικούς και τους κεντρικούς. Και εμείς ασχολούμαστε μόνο με παιδικές χαρές. Καλές είναι και αυτές για τα παιδιά, αλλά προηγούνται άλλα. Όπως είπαμε, άρτων και θεάματα και εκδηλώσεις. Μάλιστα. Κύριε Τσίτουρα, για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ. Πρώτη εκπομπή και πρώτη παρουσία σας στο σήμερα Πελοπόννησο στο καινούριο έτος. Και να περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις του συνδυασμού σας για να είμαστε εδώ και να ενημερώσουμε και πάλι τους δημότες σας, αλλά και ευρύτερα, γιατί πολλοί μπορεί να ψηφίζουν στο Δήμο Βελοβόχος, αλλά μένουν στην Κόρινθο ή μένουν σε άλλες περιοχές της Κορινθίας και ευρύτερα της Πελοποννήσου. Καλό βράδυ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.